Ανίτα Δημητρίου και Ευθύμιος Δίπλαρος είναι από σήμερα οι δύο νέοι αντιπρόεδροι του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως προέκυψε από τις ισοκομματικές εκλογές. Η βουλευτής Λάρνακας σάρωσε και πάλι, εξασφαλίζοντας 857 ψήφους. Με δεύτερο τον Ευθύμιο Δίπλαρο, ο οποίος εξασφάλισε 663 και την δεύτερη θέση αντιπρόεδρου, ενώ εκτός έμεινε ο τρίτος διεκδικητής Ανδρέας Κυπριανού με 483. Δύναμή μας, οι αρχές και αξίες της παράταξής μας και στόχος μας, η καλύτερη Κύπρος που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και να συγχαρώ τον συνάδελφο Ευθύμιο Δίπλαρο αλλά και τον συνάδελφο Ανδρέα Κυπριανού για ένα έντιμο, αν και σύντομο, προεκλογικό τον οποίο διανύσαμε. Νωρίτερα από το βήμα του συνεδρίου, Αβέρο Φνοφίτου εξήγηλε ιδεολογικο-πολιτικό συνέδριο το φθινόπωρο, στο οποίο θα γίνει ουσιαστικά μια επανεκκίνηση με συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του κόμματος. Έχουμε ένδοξο παρελθόν, έχουμε δυναμικό παρόν, αλλά θέλουμε πρώτιστα πιο ευίωνο μέλλον και για την παράταξη και για τον τόπο μας. Και είμαι βέβαιος, είμαι σίγουρος, είμαι πεπισμένος πως όλοι μαζί με την νεολαία μας θα τραβήξουμε την παράταξη ακόμη πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΔΣΥ πυροβόλησε και κατά του ΑΚΕΛ για την κριτική που ασκεί. Ούτε εμείς του Δημοκρατικού Συναγερμού ξεχάσαμε, ούτε η κοινωνία ποτέ θα ξεχάσει, και οδήγησαν την χώρα στην οικονομική χρεοκοπία. Και αναφέρθηκε στις 240 συνολικά μεταρρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί ως τώρα από την διακυβέρνηση Αναστασιάδη.